Ναι, καλησπέρα Νίκη και από εδώ. Θα πρέπει να σου πω ότι η Ελλάδα εκφράζει ικανοποίηση για τον τρόπο που κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συμπεράσματα για τις κυρώσεις που επέβαλε στη Λευκορωσία. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ερώτηση τώρα που επέβαλε το Open. Εάν δηλαδή ισχύουν, έχουν βάση αυτά που είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair για την ύπαρξη πρακτόρων της ΚΚΕ μέσα στο αεροσκάφος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που μας έδωσε πριν από λίγο. Ναι. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι οποιοδήποτε εντός του αεροσκάφους συμμετείχε στη διαδικασία εκτροπής της πτήσης. Φαντάζομαι ότι θα είχαν βρει μάρτυρες να πιστοποιήσουν αυτό το γεγονός. Οι φήμες είναι εντελώς ανυπόστατες. Θα πρέπει ακόμα να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε εάν σε σύνοδο κορυφής συζητήθηκε μεταξύ των ηγετών θέμα εμπλοκής της Ρωσίας σε αυτό το περιστατικό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι δεν υπάρχει πληροφορία ή εκτίμηση για εμπλοκή της Ρωσίας στο περιστατικό. Σοφία Φασουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.